Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η σημερινή μας συνάντηση είναι σημαντική για την οργάνωση της πάλης στο επόμενο διάστημα. Χρειάζεται να ανεβάσουμε τις μηχανές για να ανταποκρίνεται η δράση μας στις απαιτήσεις των καιρών στις σημερινές ανάγκες. Οι δυσκολίες της πανδημίας, σε συνδυασμό με τις πολιτικές της κυβέρνησης που στόχο έχουν να τσεκίσει δικαιώματα, να προωθήσει αντιεργατικές ρυθμίσεις, υλοποιώντας τις απαιτήσεις των εργοδοτών, έχουν πιέσει τις δυνάμεις μας. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, με μια σειρά πρωτοβουλίες, προχωράμε άμεσα ένα σχέδιο ανασύνταξης των δυναμεών μας. Τις επόμενες μέρες προχωράμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου για να πάρουμε μια σειρά μέτρα γι' αυτό. Με βάση αυτές τις αποφάσεις και ξεκινώντας πρώτα από την άμεση σύγκληση των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων και των Ομάδων μας σε όλη τη χώρα, επιδιώκουμε να φτάσουμε σε κάθε γυναίκα της λαϊκής οικογένειας η θέση και το σχέδιο δράσης μας. Το μήνυμά μας είναι ότι δεν συμβιβαζόμαστε να είναι οι ανάγκες μας το περιθώριο, ενώ υπάρχει δυνατότητα να έχουμε όλες και όλοι σταθερή δουλειά με ικανοποιητικό εισόδημα, να έχουμε ελεύθερο χρόνο και δημόσιες δωρεάν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, παιδείας και πρόνοιας. Η προστασία της υγείας μας, τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας, το εισόδημα των οικογενειών μας, η στήριξη των ηλικιωμένων έρχεται σε σύγκρουση με την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, που όπως και η πολιτική των προηγούμενων είναι κομμένη και ραμμένη στις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων, γι' αυτό και τσακίζει τις δικές μας ανάγκες, τις ανάγκες των γυναικών του καθημερινού μόκθου και των οικογενειών μας. Ενώ μπροστά στα σύννεφα της οικονομικής κρίσης, κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση μοιράζουν δισεκατομμύρια ευρώ στους βιομήχανους, τους μεγαλοξενοδόχους, τους εφοπλιστές, στους μονοπωλιακούς ομίλους της υγείας, φορτώνουν στις δικές μας πλάτες ξανά το λογαριασμό. Προσφέρουν στους επιχειρηματικούς ομίλους ζεστό κρατικό χρήμα, επιχορηγήσεις, δάνεια, φοροαπαλλαγές και εισφοροαπαλλαγές που θα προέρχονται όλα από τη μεγάλη δεξαμενή της άγριας φορολογίας των δικών μας οικογενειών. Αυτό επιβεβαίωσε και ο Πρωθυπουργός στις εξαγγελίες του στη Θεσσαλονίκη. Από δίπλα και το Τομείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι χρήματα των λαών της Ευρώπης, που θα δοθούν όχι για να αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, ούτε θα δοθούν στην υγεία και στην παιδεία, αλλά θα κατευθυνθούν σε ομίλους κλάδους που θα ιεραρχήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Δίνουν κρατικό χρήμα για να σώσουν τους εκμεταλλευτές του μόχθους μας από την κρίση. Πρόκειται βέβαια για χρήμα που βγαίνει από τις δικές μας τσέπες. Εμείς, οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, βιώνουμε τη βαρβαρότητα να μένουμε απροστάτευτες, εμείς και οι οικογένειές μας, στο έλεος του υποβαθμισμένου και υποεμπορευματοποιημένου δημοσίου συστήματος υγείας εν μέσω πανδημίας, χωρίς τις ΜΕΘ που χρειάζονται, χωρίς το μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό που χρειάζεται, χωρίς πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εξοπλισμένη και στελεχωμένη για να καλύψει τις ανάγκες των οικογενειών μας. Η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες που βαζίζουν στις δράγες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λογαριάζει ως κόστος για το κράτος το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν υγεία και ως όφελος για τους επιχειρηματικούς ομίλους το χτύπημά της. Με την πολιτική της μας υποχρεώνει να καταφεύγουμε στα ιδιωτικά κέντρα υγείας και στους ιδιώτες γιατρούς, να χρυσοπληρώνουμε την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τα φάρμακα, να πολλαπλασιάζονται οι ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα που κάνουν χρυσές δουλειές εκμεταλλευόμενοι τις ανάγκες μας. Αντίστοιχα και στην πολύπαθη παιδεία είναι η ίδια η πέτυχη και ορατός ο εχθρός. Προτεραιότητα έχει η κερδοφορία των επιχειρήσεων και η προστασία τους μπροστά στην κρίση που επιτάχει την επιδημία. Αντί να προετοιμάσουν ασφαλή σχολεία και να προσλάβουν το αναγκαίο προσωπικό, μόνιμο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, προεπεριορίζονται σε κηρύγματα περί ατομικής ευθύνης. Προκλητικά πέρασαν μέσα το καλοκαίρι νόμο που στερεί από τα παιδιά μας την ολοκληρωμένη γνώση, που κάνει το σχολείο ακόμα πιο ανισότυπο και εξοντωτικό, ενώ περιλαμβάνεται και ρύθμιση που προβλέπει μέχρι και την αύξηση των μαθητών. Στηβιάζουν τα παιδιά μας σε κατάλληλα σχολικά κτίρια, σε πολυπληθή τμήματα, χωρίς το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό καθαριότητας. Την ίδια στιγμή, απλόχερα δίνουν 4 δις ευρώ από τις θυσίες των εργαζομένων και του λαού για τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ. Αυτής της πολιτικής θύματα είναι και φέτος άλλη μια χρονιά χιλιάδες παιδιά που θα στερηθούν το δικαίωμα στην προσχολική φροντίδα και αγωγή, είτε θα αναγκαστούν οι γονείς να ακριβοπληρώσουμε για άλλη μια φορά το αυτονόητο δικαίωμα των παιδιών μας. Αυτές οι διεκδικήσεις μας πρέπει να φτάσουν σε κάθε εργαζόμενη, άνεργη, νέα μητέρα,
ώστε να μην σκύψει κάτω από το βάρος των προβλημάτων, αλλά να σταθεί στο ύψος των αναγκών της και της οικογένειάς της και να παλέψει για την ικανοποίησή της. Σε αυτή την κατεύθυνση, οξυγόνο για την καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότητα της δράσης μας είναι ο συντονισμός. Υπάρχει θετική πείρα, όπως η συνεργασία και ο συντονισμός της ΟΓΕ με το Σύλλογο Υπεροϋπαλλήλων Αθήνας. Επιστέγασμα αυτής της συνεργασίας ήταν η εκδήλωση γνωριμίας της ΟΓΕ τον περασμένο Ιούλιο με εργαζόμενες που ήρθαμε σε επαφή από την κοινή μας δράση στο εμπόριο. Μάλιστα, από τους εκπροσώπους του σωματείου αναφέρθηκε ότι αυτός ο κοινός βηματισμός έχει συμβάλει στο να φτάσει το σωματείο σε μεγάλο τμήμα εμπορυπαλλήλων. Η αρχή της δράσης αυτής είχε ως αιχμή την Κυριακάτικη Αργία. Συνεχίσαμε με την καμπάνια της ΟΓΕ για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, όπως και τη συμμετοχή των συλλόγων της ΟΓΕ στην Πανελλαδική Μέρα Δράσης για τους εργαζόμενους στο εμπόριο στις 15 Απρίλη. Σήμερα είναι ανάγκη να διευρυνθούν και να αναβαθμιστούν αυτές οι κοινές δράσεις και με άλλα εργατικά σωματεία από χώρους που απασχολούν πολλές γυναίκες. Συντονίζουμε το βηματισμό μας με τα σωματεία, γιατί δεν θα συμβιβαστούμε με την πολιτική της κυβέρνησης που με αφορμή την πανδημία δίνει νέα όπλα στους επιχειρηματικούς ομίλους για να επιταχύνουν τα μέτρα που χτυπούν τα δικαιώματά μας και παίρνουν νέα μέτρα καταστολής και ποινικοποίησης των αγώνων. Συντονίζουμε το βηματισμό μας με τα σωματεία, γιατί βλέπουμε τους λαούς της περιοχής να γεμίζουν βάσανα και μια κούφτα παράτησα να σκορπούν τη δυστυχία. Να ρημάζουν τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας για να εμφανίσουν τα συμφέροντα των εταιριών που θέλουν να μοιράσουν την ενέργεια, τους δρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων και τις αγορές. Συνεχίζουμε ανυποχώρητα τον αγώνα για αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελεί προϋπόθεση για να ζήσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Μπροστά στις νέες θύελλες, προτάσουμε τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει.